<laughs> Γεια σου Μαριέτα μου. Γεια σα, μου, Καλησπέρα. Και ο λόγο είναι ε, ένα μεγάλο πρόβλημα. Παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια mm -hmm. το πόσο αυξάνονται τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Τα θυμάμαι πριν από 5-6 χρόνια, γύρω στα 36 δι. Καβαλήσαν τα 46. Τα ξεπεράσαμε. Και μου έκανε εντύπωση ότι μέσα σε ένα χρόνο η, 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 είχαμε μια αύξηση τη τάξη του 7%. Mm -hmm. Πολύ μεγάλα νούμερα. Και βέβαια πίσω από τα χρέη αυτά είναι χιλιάδε ελεύθεροι επαγγελματίε που Αδυνατού και αδυνατούν να πληρώσουν. να, πληρώσουν. Για πες μας που είμαστε. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει και δύο κάρτε για το συγκεκριμένο θέμα. Όπω είπε και εσύ, αδυναμία πληρωμή των λεξιπρόθεσμων χρεών προ τον ΕΦΚΑ αντιμετωπίζει ένα στου δύο οφειλέτε. Να δούμε την πρώτη κάρτα μα που σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το 48,9% των οφειλετών έχει χάσει τις ρυθμίσεις των τελευταίων ετών, με το χρέος να ανέρχεται στα 46,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το ποσό οφειλών ρυθμιζόμενων και μη προς το ΚΑΟ. Υποθέτω ότι είτε Έχασαν τις προθεσμίες είτε δεν έχουν τη δυνατότητα... <συσίλια> δεν έχουν ρευστό <συσίλια> για να πληρώσουν <συσίλια> ακριβώς. Ενώ το 23,82 δισεκατομμύρια ευρώ, να ξαναδούμε πάλι την κάρτα, <συσίλια> είναι οι ρυθμισμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί ή παραμένουν σε ενεργή ρύθμιση 7,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι πως πρόκειται για ένα σημαντικό Ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει τόσο το Υπουργείο Εργασία όσο και η κυβέρνηση. Να δούμε όμω και την δεύτερη κάρτα, να δούμε τι γίνεται με τι αιτήσει. Ναι. Στην κάρτα αυτή βλέπουμε ότι έω τα τέλη του περασμένου Ιουνίου είχαν καταγραφεί 1.837.156 αιτήσει που εντάχθηκαν σε όλες τις ρυθμίσεις. Ποιες είναι αυτές, οι 70 δόσεις, οι 100, οι 120 δόσεις, αλλά και η πάγια. Mm -hmm. Από αυτές ολοκληρώθηκαν οι 598.472 και ο ΕΦΚΑ εισέπραξε πάνω από 2,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Την ίδια ώρα όμως να σου πω πως έχουν απολεστεί σχεδόν 900 ρυθμίσεις λόγω αδυναμίας πληρωμής των οφηλετών. Το μόνο καλό, καλό, τέλος πάντων, είναι ότι κάποιοι από τους συμπολίτε μας που είχαν χρέη και είχαν μπλοκαριστεί συντάξεις mm. και μέχρι χθε χρωστούσαν μέχρι 20.000 ευρώ θα μπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη και να γίνεται η αποπληρωμή του ποσού με την παρακράτηση από τις συντάξει και νομίζω ότι θα πάει και στις 30.000 το ποσό αυτό. Ε, θα απεγκλωβιστεί ακόμη μια μεγάλη κατηγορία και έχω την εντύπωση ότι για το ποσό από 20 έως 30.000 της οφειλής mm. θα φεύγει το σύνολο της αμοιβή. Και για το από τι 20.000 και κάτω θα είναι με έναν ε, ρυθμό, τέλο πάντων, που ε, θα εξυπηρετείται στη διάρκεια των χρόνων η οφειλή του οφειλέτη προ τον αν μου επιτρέπεις να ρίξουμε και μια ματιά και στις ε, ρυθμίσεις. Οι μισές από τις ενεργές ρυθμίσεις, το 49,21% mm. προέρχεται από τις 120 δόσεις. Μια ρύθμιση που βοήθησε αρκετά τους yeah. οφηλέτες. Λοιπόν, εκείνη των 100 δόσεων έχει πια μόλις 10.169 ενεργές περιπτώσεις αποπληρωμής. Uh -huh. Είναι σε καλή κατάσταση. Είναι δηλαδή... Ε, στο ίδια επίπεδα με τις 120 okay. δόσεις. Ανάλογη η εικόνα προκύπτει και με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ναι. διαπιστώνεται ότι ενεργός είναι σχεδόν, ε, είναι ενεργής η μισή σχεδόν okay. στη συγκεκριμένη ρύθμιση, ενώ η πορεία της πάγιας τώρα ρύθμισης που είναι των 24 δόσεων, δεν έχει αποδώσει ναι. όσο θα έπρεπε, καθώ μόνο ένα στου 10 οφειλότε παραμένει ενεργό. Προφανώ, γιατί η δόση είναι πολύ ψηλότερη από ότι είναι σε 120 δόσει, σε 172 Και αυτό φαντάζομαι είναι ο λόγο. Μάρια, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκώ. Να είσαι καλά.